στρατιωτικοί αναλυτέ ανά τον κόσμο απορούν γιατί η Ρωσία δεν έχει εκμεταλλευτεί ακόμα την αεροπορική τη υπεροχή εναντίον τη Ουκρανία. Η Μόσχα έχει στην κατοχή τη κάποια από τα καλύτερα μαχητικά αεροσκάφη και βομβαρδιστικά του κόσμου. Ωστόσο, ο πρόεδρο Πούτιν μπορεί να διαθέτει μια έκπληξη αφού πρόσφατε αναφορέ περιγράφουν πω η Ρωσία ετοιμάζει να χρησιμοποιήσει τα Αντόνοφ AN 2 Cold διπλάνα στην ενεξελίξη εισβολή στην Ουκρανία. Ο αμυντικό σχολιαστή των ΗΠΑ. Ντίλαν Μαλιάσοφ εικάζει πως οι ρωσικέ δυνάμεις έχουν δοκιμάσει τη χρήση AN2 ως δολώματα για να εντοπίσουν τι θέσεις των ουκρανικών αντιαεροπορικών συστημάτων, όπως ραντάρ αεράμινας, η μεταπιτακίνηση των Ρώσων μπορεί να περιλαμβάνει επιθέσεις κατά των συστημάτων αυτών με όπλα όπως ηλεκτρονικά αντίμετρα. Το 2020 το Αζερβαϊτζάν επέδειξε με επιτυχία την ίδια τακτική εναντίον των Αρμενίων σε συμπλοκές μεταξύ των δύο χωρών. Οι Αζερβαϊτζανοί πιλότοι πέταξαν τα an 2 τους πάνω από αρμένικες θέσεις και κλείδωσαν τον έλεγχό τους χρησιμοποιώντας ζώνες για να επιτευχθεί σταθερή πορεία. Έπειτα ο πιλότος εγκατέλειπε το αεροσκάφος με ασφάλεια, ενώ το μη επανδρομενο an IN2 πετούσε κατευθείαν προς τις αρμένικες μονάδες. Έτσι οι Αρμένοι αναγκάζονταν να ανοίξουν πυρ γεγονός που πρόδιδε τις θέσεις τους. Το AN2 διπλάνο, το οποίο διαθέτει μόνο κινητήρα, παρατηρήθηκε για πρώτη φορά το 1947, όταν η Σοβιετική Ένωση προσπαθούσε να επανεξοπλίσει την αεροπορία της μετά τον Β' Παγκόσμιο. Αν και το αεροπλάνο αναπτύχθηκε από την Ουκρανική Antonov Design Bureau ως ένα αεροσκάφος γενικού σκοπού και αγροτικής χρήσης, το an 2 απέδειξε πως είναι αρκετά προσαρμόσιμο για εμπορικούς και στρατιωτικούς σκοπούς. Ο σχεδιασμός του an 2 προσφέρει ένα εξαιρετικό συνδυασμό απόδοση μικρού βάρους και χαμηλών ταχυτήτων. Χαρακτηριστικό που κάνει το αεροσκάφο ιδανικό για αποστολέ σε χαμηλό υψόμετρο με σκοπό την πτήση του αεροσκάφου πέρα από την εχθρική γραμμή, χωρί φυσικά να ανοιχνευτεί. Έτσι, το αεροσκάφο είναι μια πολύ καλή επιλογή για αποστολέ αλεξιπλωτιστών. Τα IN-2 μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αποστολή ρωσικών στρατευμάτων κοντά σε ουκρανικού στόχου. Τα αεροσκάφη έχουν μικρή διατομή ραντάρ, πράγμα που τα κάνει ιδιαίτερα δύσκολα να ανοιχνευτούν από ουκρανικά αντιεροπορικά συστήματα. Η Ουκρανική Αεροπορία και οι Ουκρανικέ Αντιαεροπορικέ Άμυνε συνεχίζουν να επιχειρούν παρά τη μεγάλη αριθμητική υπεροχή του Ρωσικού στρατού. Σύμφωνα με αξιωματικού των ΗΠΑ, οι Ρώσοι δεν φαίνονται πρόθυμοι να ρισκάρουν τα αεροσκάφη και του πιλότους του. Γεγονό που μπορεί να αποτελεί και το λόγο που ο Πούτιν δεν έχει διατάξει ακόμα μια πλήρου κλίμακα ανάπτυξη αεροπορικών μονάδων. Παρά αυτά, τα πράγματα μπορεί να αλλάξουν από μέρα σε μέρα εάν η Ρωσία αποφασίσει να αναπτύξει τα IN2 από την αεροπορική βάση Σέρτσα η οποία βρίσκεται μόλι 400 χιλιόμετρα μακριά από το Κίεβο. Ευχαριστούμε που μα παρακολουθήσατε. Αν σα άρεσε αυτό το βίντεο, μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μα για να λαμβάνετε πρώτοι όλε τι νεότερε εξελίξει. Μην ξεχνάτε να μα κάνετε σχόλια με την άποψή σα, καθώ η γνώμη σα είναι πολύ σημαντική για εμά.